Τι τα θέλετε, κυρίες και κύριοι? Ψάχνω τους στάρ που θα πιαστούν στο dancing την απόχη, μα το μόνο που εισπράττω είναι όχι, όχι, όχι. Ξανά κάνω παρουσίαση των Dancing with the Stars. Όχι, καλέ. Είναι τόσο καλή ζέτα, είναι τόσο καλή ζέτα, όχι. Άρνηση νούμερο 1. Η Ευγενία ούτε καν σκέφτεται το ενδεχόμενο να παρουσιάσει το σοου. Μέσα στη δική μου τη μουσική πραγματικότητα, η τηλεόραση δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πιάσει κάποιο χώρο. Την κυρία Μανολίδου μόνο η μουσική τη νοιάζει. Μα κυκέτη η γαρμπή, όταν θέμα dancing μπει, συζήτηση αλλάζει. Σου έχει γίνει πρόταση για το dancing? Ναι. Και το θεωρώ τιμητικό, γιατί είναι μια παραγωγή πολύ υψηλών προδιαγραφών. Αλλά με αυτό που θέλω να κάνω, που είμαι ψυχή και σώμα σε αυτό που θέλω να παρουσιάσω, δεν θα μπορέσω να κάνω δύο πράγματα μαζί. Άρνηση νούμερο 2. Όπως ακούσατε, η Κέτη έχει σχέδια που δεν της επιτρέπουν να κρατάει δύο καρπούζια σε μία μασχάλη. Ας δούμε αν θα πει το ναι μία βεντέτα Ιθαλής, μια στάρ πολύ μεγάλη. Κάναν πρόταση πέρσι και δεν πήγα. Γιατί δεν πήγατε στον Τάνσι? Γιατί θαυμάζω τα νέα παιδιά. Όχι ότι δεν τα κατάφερνα, γιατί το ψώνιο μου είναι τέτοιο που θα χτυπιόμουν λίγες μέρες και θα έβγαζα οτιδήποτε. Νομίζω ότι δεν πάει για μένα να το κάνω. Γιατί να το κάνω? Αυτό είναι για τα παιδιά που βγαίνουν έξω, να γνωριστούν, να τους μάθει ο κόσμος. Ποιος το περίμενε αυτό? Στο dancing το far διπλατό ψυχή δεν λέει να πάει. Και ψάχνω κάποιον χριστιανό, ουίναπη και όχι νο, και να βρεθεί stand-by. Νομίζω η καλύτερη σκηνή όταν σηκώνω στους ώμους μου αυτό το κορμί. Και αυτή η σκηνή που τη σηκώνω στον αέρα με αυτό το υπέροχο flick-flack που κάνουμε, νομίζω ότι η εκφόδα λέει όλα. Νάτος ο άνθρωπος αυτός, μπουρδούμι στο όνομά του και προστατεύει με κασκόλ τα ευαίσθητα λαιμά του. Μιλάει για τα χορευτικά σούρτα φέρτα με τη συμπροταγωνίστριά του στο θέατρο Ευαγγελία Μουμούρη και τρέχει μέλι το στόμα του. Θα πέταγε τη σκούφια του να πάει και να χορέψει, κι ας έπρεπε στις πρόβες να λιώσει και να ρέψει.